Κυριακή είναι πρωταθλήτρια για το 2022-2023. Μια τρομερή νίκη μέσα στο Στρόβολο. Χριστόφορος Λιβάδης, ένας από τους κορυφαίους πλέον Κύπρους προπονητές τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Ξεκίνησε από την Έρθα, πρώτο τρόπο εκεί ως head coach και από εκεί πέρα μια ονειρική, θα λέγαμε, καριέρα Χριστόφορη. Ρίχνοντας λίγο το βλέμμα πίσω, μίλα μας λίγο για αυτά τα χρόνια που έχεις ζήσει και τις επιτυχίες που έχεις βιώσει μέσα στην μπάσκετ. Εντάξει, καταρχήν, Άντρη, να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να έρθετε εδώ για να προβάλλουμε και την ομάδα μου, την ΑΕΚ Λάρνακας, αλλά και γενικότερα την καλαθόσφαιρα. Τώρα, όσον αφορά την εισαγωγή που έκανες, σίγουρα όταν ξεκινάς να κάνεις αυτό το επάγγελμα, νομίζω είναι δύσκολο να προφανώς και ονειρεύεσαι, αλλά ξέρεις ποιον μπορεί να είναι το ταβάνι σου, πού μπορεί να φτάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μου, σωστά τα έχεις πει. Άδραξα την ευκαιρία από την ΕΘΑ με πρόεδρο τότε τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου και τον Τόνινο Κωνσταντινίδη, πρώτα σαν βοηθός προπονητής. Και στην πορεία ξεκίνησα τη δική μου την πορεία. Ευτυχώς μου πήγαν τα πράγματα πολύ καλά νωρίς και έτσι ήρθε αυτό που ήρθε μέχρι σήμερα. Τίτλοι με τον Κεραυνό στη συνέχεια. Είχες πάει και στο Ισραήλ σε ένα πολύ ανεπτυγμένο πρωτάθλημα και ακολούθησε μετά η ΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω ότι το άθλημα είναι ομαδικό για να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου που δεν μπορείς να τους πετυχαίνεις και πάντα, αλλά να είσαι εκεί να πρωταγωνιστείς και να έχεις έτσι ένα θετικό πρόσημο. Πρέπει να συμβάλλουν πάρα πολλοί παράγοντες. Στο προσωπικό το επίπεδο, η αγάπη μου σίγουρα για το άθλημα, η διάθεση που έχω να επιμορφώνουμε συνεχώς από οπουδήποτε, είτε από παίχτες μου, είτε από αντιπάλους, είτε από σεμινάρια, είτε από οπουδήποτε μπορεί να φανταστείς. Και αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έχεις γύρω σου ένα περιβάλλον το οποίο να σε στηρίζει, να έχει ένα περιβάλλον το οποίο να κάνει και αυτά τη δουλειά του. Στο τέλος της ημέρας πάντα λέω ότι οι αποδέχτες είναι οι καλοσφαιριστές. Αυτοί πρέπει να κάνουν τα πράγματα πράξη μέσα στο γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι ήμουν και τυχερός, γιατί σχεδόν όλες τις φορές είχα γύρω μου και καλοσφαιριστές αλλά και παράγοντες και συνεργάτες οι οποίοι ήταν στην ίδια λογική μαζί μου. Μιλώντας και με τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Ιάκωβο τον Παντελή, μας ανέφερε ότι έχεις την ικανότητα να κάνεις τους παίχτες να το πιστεύουν. Να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν όποιο στόχο και αν έχουν θέσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι προνόμιο ενός εξαιρετικού προπονητή. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που αναφέρεις και καλά που το είπε ο Ιάκωβος, ο αρχηγός της ομάδας. Πρώτα πρέπει να πιστεύεις τον εαυτό σου. Για να πιστεύεις τον εαυτό σου πρέπει να ξέρεις καλά τη δουλειά σου. Για να ξέρεις καλά τη δουλειά σου πρέπει να βάζεις πάρα πολλές ώρες. Ούτως ώστε πρώτα απ' όλα να έχεις τη δική σου αυτοπεποίθηση να μπορείς να τη μεταφέρεις στους παίχτες σου. Σίγουρα, να μην κρυβόμαστε, οι επιτυχίες που έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια και η εξέλιξη της πορείας μου έχουν βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι και στη δική μου την αυτοεπίθεση, αλλά και στο ότι ξέρουν και οι παίχτες ποιον προπονητή έχουν απέναντί τους. Πάμε τώρα λίγο στην ΑΕΚ, στην τωρινή ομάδα. Ανέλαβες πέρσι γύρω στον Νοέμβριο περίπου, μια ομάδα η οποία είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών, απουσιών κτλ. Καταφέρετε να κάνετε το θαύμα σε ένα από τους συγκλονιστικότερους τελικούς τα τελευταία χρόνια, να κάνετε break στο Στρόβολο και να πάρετε τον τίτλο. Μίλα μας λίγο για εσύ πώς το βίωσες και απέναντι σε μια ομάδα που πριν από λίγα χρόνια εσύ την είχες οδηγήσει σε τίτλους. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη? Σίγουρα ήταν μια καινούργια περιπέτεια, πολύ ενδιαφέρον και δύσκολη, θα έλεγα συναισθηματικά. Όντως, στον Κεραυνό, ζήσα πολύ ωραίες στιγμές στον Κεραυνό, πετύχαμε πολλά πράγματα μαζί. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και στη δική μας τη δουλειά. Φυσιολογικά ήρθε το τέλος, είχε κλείσει ένας κύκλος. Και μετά όταν τελείωσα από το Ισραήλ και αποφάσισα να επιστρέψω πίσω, δέχτηκα το τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Βασίλη Σελά. Και στη συνέχεια και από τους ιδιοκτήτες της ομάδας, τον Ανδρέα, τον Λευκαρίδη και την οικογένεια, και μου ζήτησαν να έρθω στην ομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, οι σκέψεις μου εκείνη την περίοδο ήταν ξανά να έφευγα στο εξωτερικό. Αυτό είχα στο μυαλό μου και νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν η μόνη ομάδα που μου κέντρισε τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Είπα ότι
εδώ είμαι, ότι έχω κάτι να κάνω και έχω έτσι μια πολύ ωραία πρόκληση απέναντι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Έπιασα την ομάδα από έναν προπονητή, τον Νικόλαν τον Παπαδόπουλο, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ομάδα με καλά θεμέλια. Σίγουρα κάναμε αλλαγές, κάποιες προσαρμογές. Και στο τέλος νομίζω ότι η ομάδα ήταν πολύ, το πίστευε πάρα πολύ, ειδικά στους τελικούς μετά το κύπελλο. Καταφέραμε έτσι να στρέψουμε μια δύσκολη κατάσταση. Πολλές φορές σκέφτηκα ποια ήταν η πιο ευχάριστη σου στιγμή σαν προπονητής, ποιον τρόπιον. Νομίζω είναι ξεχωριστά, το κάθε ένα είναι ξεχωριστό. Σίγουρα ήταν ο πρώτος μου τίτλος με μια καινούργια ομάδα που ξεκίνησα μια καινούργια προσπάθεια. Νομίζω ότι είχε τη δική του ιδιαιτερότητα σίγουρα. Ήταν, νομίζω ότι η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος της, ο κύριος Μουζουρή, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τεράστια άλματα πρόοδου. Έχουμε βελτιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Το βλέπω και στην Εθνική Κύπρου με την ανανέωση που έχει γίνει. Οι Κύπροι καθοσφαιριστές έχουν χρόνο μέσα στο γήπεδο, γίνονται ξανά πρωταγωνιστές. Βλέπουμε τον κόσμο σιγά σιγά να επιστρέφει κάτι που γινόταν σε προηγούμενες δεκαετίες. 38 παράδειγμα νομίζω ήταν το φετινό Super Cup, όπου το κίνδυνο ήταν κατάμεστο στο παιχνίδι της ΑΕΚ της ανόρθωσης. Αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα. Σίγουρα χρειάζεται προσπάθεια και βελτίωση από όλους, ξεκινώντας από τις υποδομές με σωστά πλάνα, για να μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε κι άλλους καλαδοσφαιριστές, να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, το άθλημα σιγά σιγά να δυναμώνει. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Φετινή στόχη της ΑΕΚ να περασπιστεί τα περσινά κεκτημένα? Νομίζω η ΑΕΚ με όλα αυτά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαετία, δεν έχει άλλη επιλογή. Όταν είσαι ο περσινός δαπλούχος, το μόνο σου μέλημα είναι πώς να το επαναλάβεις. Από δική μου εμπειρία ξέρω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Βλέπουμε ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, αν και μονοπολούμενο κεραυνός με την ΑΕΚ, κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει και φέτος. Βλέπω και άλλες μια-δυο ομάδες να μπαίνουν στον χώρο για τη διοίκηση. Έχει δείξει ότι καμία ομάδα τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει καταφέρει να κάνει το back-to-back. Αυτό δείχνει κάτι, είναι πολύ φυσιολογικό. Όμως εμάς ο στόχος μας είναι να σπάσουμε, ας το πούμε, αυτό το πράγμα που είναι τα τελευταία χρόνια, για να καταφέρουμε να το επαναλάβουμε. Ότι αυτό που έχει καταφέρει η Ομοσπονδία είναι κάτι το εντυπωσιακό, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έχουν καταφέρει, να δούμε έτσι έναν όμιλο Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο. Σίγουρα το επίπεδο μας και αυτό που πρεσβεύουμε όλα αυτά τα χρόνια στον αγωνιστικό χώρο, δεν είμαστε για αυτό το επίπεδο. Όμως γίνονται προσπάθειες να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να πιάσουμε το δικό μας ταβάνι. Είναι αυτό που λέω και στους παίχτες, αυτό που μιλήσαμε και με την Ομοσπονδία. Εμείς πρέπει να δούμε πώς εμείς θα καταφέρουμε να πιάσουμε το δικό μας ταβάνι. Δεν ξέρω ποια θα είναι η παρουσία μας, η αγωνιστική, στο Ευρωμπάσκετ, γιατί νομίζω και πολλά πράγματα δεν εξαρτούνται από εμάς με βάση τους αντιπάλους που έχουμε. Όμως νομίζω ότι όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όλη αυτή η ιστορία έτσι έχει ενεργοποιήσει τους πάντες, έχει βάλει μια επιπλέον πίεση σε όλους. Πολλά παιδιά που δεν έρχονταν πλέον ενδιαφέρονται και έρχονται να παίξουν για την εθνική ομάδα από πολύ νεαρή ηλικία και παίχτες που είναι στο εξωτερικό. Και σίγουρα νομίζω ότι θα υποφεληθούμε στο ότι για την επόμενη δεκαετία θα υπάρχει έτσι μια καλή εθνική ομάδα με έναν πολύ καλό βασικό κορμό.